Εδώ δεν μαλώνουν, μην τα πιστεύετε αυτά. Η εικόνα είναι, παιδιά μου. Η εικόνα για να βλέπετε την τηλεόραση. Είναι ρυθμισμένα τα δάνεια, κύριε Βελόπουλε. Τα ρυθμίσαμε τα δάνεια αυτά. 2021 το Πασόκ χρωστούσε 356 εκατομμύρια ευρώ. Το 2022 χρωστάει 398 εκατομμύρια ευρώ. 430 θα φτάσει στο 23. Ποια ρυθμισμένα, βρε ψεύτη. Πού λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό και στο ελληνικό κοινοβούλιο? Καμία ρύθμιση από τον κύριο Ανδρουλάκη. Λέει ψέματα ως συνήθως. Όπως επίσης δεν μπορώ να δεχτώ ότι στη χώρα μας η κυβέρνηση με το ακροδεξιό δεκανίκι της ελληνικής λύσης παρενέβη με μαθηματικές αλχημίες και άλλαξε τη σύνθεση μιας ανεξάρτητης αρχής μία μέρα μόνο πριν από τη διενέργεια συνεδρίασης που θα επέβαλε πρόστιμο στην ΕΕΠ για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Στοχοποίησε ένα ολόκληρο κόμμα, την ελληνική λύση, χαρακτηρίζοντας την ακροδεξιά. Πώς είναι δυνατόν να αποκαλείς ακροδεξιούς ή φασίστες εσύ που πρόδωσες τη Μακεδονία με την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών? Πώς είναι δυνατόν να έχεις το θράσος για να ομιλείς? Έσβησε, λέει, φωτιά στην Πάρνηθα όταν ρίξαμε επιβραδυτικό. Ποιος σας λέει αυτές τις σαχλαμάρες? Και σαχλαμάρες λέει, και ψέματα λέει, και ψεύτης είναι. Οι φωτιές στην Πάρνηθα έσβησαν με επιβραδυτικό υλικό. Δεν επιτρέπω σε κανέναν, έχω εργαστεί από μικρό παιδί, σε κανέναν πορφυρογέννητο να λιδωρεί την πολιτική μου αξιοπρέπεια. Με την ελληνική λύση δεν θα παίζει κανένας. Όταν λέω κανένας, κανένας. Παίξτε με τους άλλους, όχι με μας.